καλησπέρα για τους λόγους Εστίας Μεσσηνίας. Μας έχουν καλώσει σήμερα εδώ πέρα η Δημοτική Αρχή, ώστε να γίνει ένα άνοιγμα της τουριστικής περίοδου. Το άνοιγμα αυτό κυρίως αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αβαρίνου. Αυτό θα θέλαμε να πούμε μαζί με τον Δημήτρη, τον Πίτζερ και τους υπόλοιπους συναδέλφους, ότι είμαστε εδώ, θέλουμε να μας ακούει ο Δήμος. Ακούει, όντως ακούει, μας ακούει ο Δήμος. Έχουμε προτάσεις. Πολλές φορές αυτές μπορεί να αργούν να υλοποιηθούν λίγο, γιατί υπάρχουν κάποια κολλήματα, το αντιλαμβανόμαστε. Όπως παραδείγματος χάρη στο προηγούμενο που προαναφερθήκαμε στο κομμάτι του νερού με τις ντουζιέρες. Έχουμε κάνει πρόταση εμείς ότι υπάρχουν λύσεις, μπορεί να πάρουμε μέσα από γεωτρήσεις, μπορεί πιλωτικά να δοκιμάσουμε μέσα από τη γεώτρηση που είναι στο στάδιο το εθνικό, σε 10-15 μαγαζιά πιλωτικά να βάλουμε υδρόμετρα, να δούμε ποιες είναι οι καταναλώσεις, τι θα μπορούσε η επιχείρηση να δίνει ανταποδοτικά στο Δήμο, ώστε να μην υπάρχει και άσκου πατάλι νερού, που είναι ένας πόρος και κάτι το οποίο σε λίγα χρόνια θα το αναζητάμε. Υπάρχει έντονο πρόβλημα με το νερό. Υπάρχουν λύσεις όμορφες και απλές συστάσεις να βάλουμε το σήμα που έχουμε επιλέξει με το Δήμο και έχουμε ψηφίσει. Όταν δεν υπάρχει κάποιος, όταν λέω συστάσεις εννοώ στα πάνελ που έχει το αστικό, κάποιος θα έχει πάρει με κάποιο διαγωνισμό φυσικά και μπαίνει κάποιος διαφημιζόμενος. Όταν δεν υπάρχει διαφημιζόμενος, υπάρχει ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Και άλλα πολλά. Οι επιχειρήσεις εστίας και της φιλοξενίας δίνουν ζωή στην πόλη. Είναι ο παλμός, η καρδιά. Και ο συμπολίτης πρέπει να σέβεται τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις το συμπολίτη μας, τον πελάτη μας. Να μην βγαίνουμε εκτός ορίων στο βαθμό που μπορούμε, αλλά να αναλογιστούμε και ότι εγώ που είμαι πελάτης και πάω στην επιχείρηση του Δημήτρη με τη γυναίκα μου και τα δύο παιδιά μου, καλό είναι να κάνω μια καταναλώση από εκεί. Στο βαθμό που μπορώ. Δεν μπορώ να πάω να πάρω εγώ ένα καφέ, να πάρω ένα τόστ από το Σκλαβενίτη, μία μύτα από το Σκλαβενίτη και με 3 ευρώ να απαιτήσω να κάσω σε 4 απλώστρες, σε μία ομπρέλα, να έχω ντουζ, να έχω καινούριο στρώμα, να έχω σκίαση, να έχω την απόδειξη, να έχω την ασφάλιση του σερβιτόρου. Όλα αυτά, παιδιά, δεν γίνεται με 3 ευρώ. Δεν θέλει η επιχείρηση να είναι απέναντι στον πελάτη. Θέλει απλά να μπορεί να βγάζει τα έξοδά της, να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και στο Μεσσήνιο και στον τουρίστα. Ευχαριστούμε πολύ.